Ο Γιώργος Φουκαράκης είναι διευθυντής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Βενζέλιο του Ιρακ, στο Βενζέλιο Νοσοκομείο του Ηρακλείου, το κρατικό νοσοκομείο. Κύριε Φουκαράκη, σας παρακαλώ λίγο στον χρόνο, γιατί έχουμε λίγο ξεφύγει. Ναι, καλημέρα και καλημέρα. Δεν ξέρω, βλέπετε τις διαφάνειές μου. Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα προχωρήσω στο περιστατικό μου. Είναι ένας άνδρας 76 ετών, με στεφανιογραφία πέρυσι 50% στον LAT, αρτηριακή υπέρταση προετών υποαγωγή, χρόνια κολπική μαρμαρική υποαντιπηκτική αγωγή. Έχει συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας απομεινών, με δύσμια προσπαθίας και ορθόπνια. Έχει ειδήματα ανασάρκας από εβδομάδους και διάγνωση μας στέλνει ιδιώτης καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο πλάσμα εξόδησης υποφουροσεμίδη και πλερενώνει. Έχει επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας στους τελευταίους μήνες και μάλιστα δεν μπορεί να πάρει τους τελευταίους μήνες τα αντιπερτασικά του διότι έχει χαμηλή αρτηριακή πίεση. Σε ό,τι αφορά τώρα τον εργαστηριακό έλεγχο, έχει ένα ζάχαρο, ο γενικός βιοχημικός έλεγχος δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο, αυξημένη κρεατινίνη, ένα πολύ ψηλό BNP, και μία τροπονίνη υψηλής ευαισθησίας στο 300. Εδώ βλέπετε τα ηχοκαρδιογραφικά στοιχεία, κλάσμα εξώθησης ελαφρά μειωμένο, μια σχετική υπερτροφία με σοβαρή υπερτροφία, γύρω στα 15-16 χιλιοστά, διαστολική λειτουργία με ένα έψιλον προς έψιλον αυξημένο και από το 2D strain βλέπετε πολύ χαμηλό 2D strain στα βασικά και μέσα τυχώματα, και διατηρημένο στην κορυφή. Σε ό,τι αφορά το σπινθυρογράφημα, εδώ βέβαια σκεφτόμασταν για αμυλοείδωση, διηθητική νόσο. Αμέσως αυτούς τους ασθενείς κάνουμε σπινθυρογράφημα με τη σκέψη της αμυλοείδωσης από τρανστιρετίνη και αιματολογικό έλεγχο για να δούμε αν υπάρχει έλλειμμα αμυλοείδωση. Σε ό,τι αφορά το σπινθυρογράφημα, είχαμε μια πρόσληψη, αλλά δεν ήταν ενδεικτική αμυλοείδωση από τρανστιρετίνη. Ενώ σε ό,τι αφορά τον αιματολογικό έλεγχο, αυτό που είδαμε ότι ήταν παθολογικές οι τιμές των ελαφρών αλύσεων, ο λόγος, η βιοψία λίπους ήταν θετική, με τους αιματολόγους, η βιοψία του μυελού των οστών απέδειξε η έλα αμυλοείδωση. Ο ασθενής μας με πολύ ψηλό BNP, ψηλή τροπονίνη, ουσιαστικά, σύμφωνα και με τους αιματολόγους, πρέπει να ξέρουμε ότι παρόλο που η έλα αμυλοείδωση είναι μια αιματολογική νόσος, αλλά η πρόγνωσή της σχετίζεται καθαρά με τα καρδιαλογικά προβλήματα. Ο ασθενής μας είχε ένα στάδιο 3β και η πρόγνωσή του ήταν περίπου ένα έτος. Σε ό,τι αφορά τώρα το ηλεκτροκαρδιογράφημα του ασθενούς, μπλοκ αριστερού σκέλους με κολπική μαρμαρική, ευρήματα συχνά σε ασθενείς με καρδιολογική αμυλοείδωση. Βάλαμε ένα χόλτο στον ασθενή μας, δεν ήταν και 24 ώρες, 18 ώρες, πάρα πολύ μεγάλο φορτίο κοιλιακών αριθμιών, πάνω από 25% των συστολιών, πάρα πολύ συχνές τριπλέτες, μεγάλες περίοδοι κοιλιακής διδυμίας και τις πρώτες πρωινές ώρες εδώ πέρα βλέπετε μία μένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία 15 συστολές. Η παθοφυσιολογία τώρα των κοιλιακών αριθμιών στην αμυλοείδωση σχετίζεται τόσο με τη διήθηση του εξοκυτάριου χώρου, τη διάσπαση της αρχιτεκτονικής και την ίνωση. Στην AL αμυλοείδωση επιπροσθέτως από την τοξική επίδραση των ελαφρών αλύσεων επί των καρδιακών μυοκυτάρων, ενώ σε ό,τι αφορά ταυτόχρονα μπορεί να υπάρχει και ισχυμία με περιαγκιακή εναπόθεση αμυλοειδούς λόγω του περιβροχισμού των αγκείων. Το ερώτημα τώρα που τέθηκε σε αυτόν τον ασθενή με την AL αμυλοείδωση, και πρέπει να πούμε ότι στην κλινική μας έχουμε μια καλή εμπειρία τα τελευταία 3 χρόνια με πάνω από 20 περιστατικά με αμυλοειδούς από τρανστιρετίνη, τόσο μεταλλαγμένη όσο και wild type, χωρίς να έχουμε προβλήματα με κοιλιακή αριθμιογένεση και ευνίδιους θανάτους. Σε αυτό τον ασθενή που είχε AL αμυλοείδωση, που ήταν είχα 3 έως 4 με λίγο χαμηλό πλάσμα εξώθησης και ενός ασθενή VT, υπήρχε λόγος να σκεφτούμε τον απεινιδωτή. Υπάρχουν μελέτες σε ασθενείς με αμυλοείδωση, που με σοβαρή καρδιακή αμυλοείδωση, που τέθηκε εμφυτεύσιμο Holter. Σε αυτούς τους ασθενείς, σε αυτή τη μελέτη, 20 περιστατικά, τα 13 πέθαναν μέσα σε 2 μήνες, ο μέσος όρος του θανάτου. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιστατικών είχαμε βραδικαρδία με κολποκυλιακούς αποκλεισμούς και στη συνέχεια ηλεκτρομηχανικό διαχωρισμό
ήταν η αιτία θανάτου και μόνο σε ένα περιστατικό είχαμε κοιλιακή ταχυκαρδία. Υπάρχουν μελέτες με απεινιδωτές αυτούς τους ασθενείς. Υπάρχουν. Είναι όμως μικρές μελέτες, είναι μελέτες αναδρομικές, μελέτες παρατήρησης. Ο πληθυσμός είναι μεικτός, είτε AL, είτε TTR αμυλοείδωση, είτε πρωτογενής, είτε δευτερογενής πρόληψη. Ό,τι αφορά την πρόσφορη θεραπεία, 10 έως 20%, με μέσο όρο το 20% οι πρόσφορες απεινιδώσεις, οι απρόσφορες περίπου στο 5%. Κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία που διαφοροποιούν τους ασθενείς με AL αμυλοείδωση είναι ότι από αυτές τις μελέτες φάνηκε ότι οι πρόσφορες απεινιδώσεις κυρίως αφορούσαν τους ασθενείς με AL αμυλοείδωση και κυρίως τους ασθενείς που ήταν σε δευτερογενή πρόληψη και δευτερευόντως αυτούς με χαμηλότερα κλάσματα εξώθησης συγκοπή. Επίσης, φάνηκε ότι και σε άλλη μελέτη ότι πράγματι στην AL αμυλοείδωση είχαμε κυρίως τη συντριπτική πλειοψηφία των πρόσφορων απεινιδώσεων και ήταν κυρίως περιστατικά στη συντριπτική τους πλειοψηφία που είχαν non-sustained VT στο ιστορικό τους. Από τις κατευθυντήριες οδηγίες τώρα σε αυτούς τους ασθενείς, ξέρουμε από τις οδηγίες του 2015 ότι στους ασθενείς με αμυλοείδωση ένδειξη 2α για χρήση απεινιδωτή στη νέα AL αμυλοείδωση ή στη μεταλλαγμένη μορφή της τρανστιρετίνης, εφόσον υπάρχει για δευτερογενή πρόληψη, εφόσον υπάρχει κάποιο σοβαρό αριθμιολογικό περιστατικό και εφόσον η πρόγνωση του ασθενή είναι πάνω από ένα έτος. Μια διαφοροποίηση στις οδηγίες της Αμερικάνικες είναι ότι ναι, μέσα σε ό,τι αφορά τη δευτερογενή πρόληψη για όλους και εφόσον η πρόγνωση είναι πάνω από ένα έτος, σε πρωτογενή πρόληψη όμως σε ασθενείς με AL type αμυλοείδωση και μη εμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία, τότε μπορεί να υπάρχει σύσταση για απεινιδωτή κλάση 2β. Στον ασθενή μας λοιπόν τα ερωτήματα ήταν πολλά. Έπρεπε να έχουμε μια πολυσυστηματική προσέγγιση. Θα έπρεπε να δούμε την πρόγνωση του ασθενή με τα πολυσυστηματικά προβλήματα, την καχυεξία. Φαινόταν ότι η πρόγνωση ήταν δεν ήταν ένα έτος. Σίγουρα δεν είχε αιμοδυναμικά σοβαρή VT ή συγκοπή, είχε όμως non-sustained VT. Ένα κλάσμα εξώθησης οριακό χαμηλό, αλλά πρέπει να πούμε ότι και τα χαμηλά κλάσματα εξώθησης αυτούς τους ασθενείς πιθανά σημαίνουν μη αναστρέψιμη νόσος. Και επίσης να ξέρουμε ότι εφόσον τεθεί απεινιδωτής από τις μελέτες, αναφέρονται προβλήματα αίσθησης, αυξημένους ουδός απεινίδωσης, μη ανεκτές κοιλιακές ταχυκαρδίες και σε συχνότητες κάτω από 180 σφίξεις. Ουσιαστικά, ανατρέξαμε τη βιβλιογραφία και σκεφτήκαμε να λειτουργήσουμε όπως σε κάποια μεγάλα κέντρα του εξωτερικού, όπως το National Amyloidosis Center, όπου σε ασθενείς με πολύ προχωρημένες καρδιακές αμυλοειδώσεις, με πολύ υψηλό BNP και με χαμηλές πιέσεις, θεωρούν ότι δεν έχει μάλλον θέση ο απεινιδωτής, παρά μόνο σε ασθενείς με χαμηρότερη κλάση νύχα, non-sustained VT και καλές αρτηριακές πιέσεις. Στον ασθενή τελικά βάλαμε μόνο αμυοαδαρώνη και πρέπει να πούμε, αφότου τέθηκε η διάγνωση ένα μήνα και ένα μήνα μετά την έναρξη θεραπείας από τους αιματολόγους, ο ασθενής κατέληξε φνηδίως στον ύπνο του. Δυστυχώς δεν θα μάθουμε ποτέ αν αυτό ήταν από κάποια βραδιαριθμία ή από κάποια ταχυαριθμία και αν η απόφασή μας εν τέλει ήταν σωστή ή όχι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Φουκαράκη για το πολύ ωραίο περιστατικό και που είστε και στον χρόνο σας. Μια ερώτηση θέλω να σας κάνω γρήγορη. Αν η αμυλοείδωση συνήθως ο θάνατος που έρχεται στο πρώτο έτος δεν είναι τόσο αριθμιολογικός. Και δεύτερον, αυτός ο ασθενής έχει πολλές έκτακτες κοιλιακές στολές. Πώς θα τον βοηθούσε ο απεινιδιστής σε ένα τέτοιο ασθενή? Ναι, νομίζω ότι είναι η κέρια ερώτηση και το κέριο ερώτημα σε αυτούς τους ασθενείς. Σε αυτούς τους ασθενείς ο θάνατος είναι από ανεπάρκεια της αυλίας εν τέλει και όχι αριθμιολογικός καθαρά. Από τις μελέτες φαίνεται ότι μάλλον σε αυτούς τους ασθενείς δεν θα βοηθούσε ο απεινιδωτής. Γι' αυτό και μάλλον δεν έχουμε τύψεις που δεν προχωρήσαμε. Όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην AL αμυλοείδωση, εφόσον υπάρχουν στοιχεία κοιλιακής ταχυκαρδίας και εφόσον πρόκειται για πρώιμα στάδια, δεν είναι βέβαια συχνό να τίθεται η διάγνωση σε πρώιμα στάδια, σε αυτούς τους ασθενείς υπάρχει βιβλιογραφία και υπάρχουν consensus και είδαμε και από την Αμερικάνικη Καρδιολογική Εταιρεία 2β σύσταση ότι ίσως αυτούς και επειδή υπάρχει και πρόοδο τη θεραπεία στους ασθενείς, αρχίζουν και ζουν λίγο παραπάνω, ίσως αυτούς τους ασθενείς με χαμηλότερη κλάση, με non-sustained VT, με χαμηλά BNP,
μπορεί να βοηθήσει σε αφαιριστατικά από το δικό μας μάλλον όχι. Κύριε Καλακάκη, δεν ξέρω αν βλέπετε και εσείς τις ερωτήσεις του κοινού. Είναι σε ποιες ομιλίες, είναι σε άλλες ομιλίες, δεν είναι στο κύριο Φουκαράκη. Είναι εδώ οι εισηγητές. Αν προτιμήθηκαν άρνη λόγω του παραπρέπου ωφέλους στη μείωση του αριθμικού φορτίου. Προφανώς αυτό αναφέρεται στην πρώτη ομιλία. Μάλλον είναι από την προηγούμενη. Είναι προηγούμενες. Να προχωρήσουμε καλύτερα, κυρία Πράβα, γιατί οι ερωτήσεις, λέμε και στο κοινό, αν μπορεί να γίνονται στον κάθε ομιλητή, μια και αυτό έχουμε ακολουθήσει, αυτό το μοτίβο σήμερα. Ναι, ναι. Προχωράμε με τον κύριο Ντέλη.